Ο επόμενος των υποψηφίων είναι ο Χριστόφορος Φωκαΐδης. Κύριε Πρόεδρε, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, σήμερα που τιμούμε τη Μέρα της Ευρώπης, αισθάνομαι πραγματικά βαθιά περήφανος που είμαι συναγερμικός. Γιατί είναι ακριβώς χάρη στο Δημοκρατικό Συναγερμό και τον ιδρυτή του, τον Γλαύκο Κλειρίδη, που η Κύπρος είναι σήμερα στην Ευρώπη και μπορεί να ελπίζει. Αισθάνομαι όμως, φίλες και φίλοι, ως στέλεχος που μεγάλωσα στην παράταξη, ιδιαίτερη τιμή, γιατί έχω την δυνατότητα να συμμετάσχω σε αυτή τη μεγάλη προεκλογική προσπάθεια με τόσο καταξιωμένα και επιφανή στελέχη της παράταξης. Αισθάνομαι την ίδια στιγμή, βεβαίως, και την ευθύνη να ανταποκριθώ στις δικές σας ψηλές προσδοκίες, αλλά και στην ανάγκη να ανοίξουν νέοι δρόμοι για τη νέα γενιά. Να ανταποκριθώ στις προσδοκίες της περήφανης νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, όχι μόνο αυτών που υπηρετούν σήμερα την οργάνωση, αλλά και όλων αυτών που πέρασαν πριν από εμάς. Μιας νεολαίας που διακρίνεται σήμερα στην Ευρώπη, που είναι η μόνη οργάνωση νεολαίας στην Ευρώπη που συμμετέχει στις ηγεσίες όλων των κεντροδεξιών πανευρωπαϊκών οργανώσεων νεολαίας, μιας νεολαίας που δίνει τις μάχες κάθε χρόνο στους φοιτητικούς χώρους και λαμβάνει ποσοστά που πλησιάζουν το 50%. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ελπιδοφόρο στο Δημοκρατικό Συναγερμό από τη φοιτητική του παράταξη την πρωτοπορία. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, το στίχημα είναι την ψήφο εμπιστοσύνης που δίνουν οι νέοι στη φοιτητική μας παράταξη να την μεταφράσουμε σε ψήφο εμπιστοσύνης προς το Δημοκρατικό Συναγερμό. Έχω βαθιά την πεποίθηση πως οι ευρωεκλογές μπορεί να αποτελέσουν την αρχή. Είμαι βέβαιος πως αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο, με τον ίδιο ενθουσιασμό, με την ίδια ενότητα και ομοψυχία, θα πανηγυρίσουμε στις 7 του Ιούνιου μια μεγάλη νίκη. Μια νίκη αντάξια ενός ένδοξου και λαμπρού παρελθόντος, αλλά και μια νίκη αντάξια ενός λαμπρότερου μέλλοντος που έρχεται. Σας ευχαριστώ.